αγωνία το γήπεδο, το πήρατε προσωπικά. Πού βρίσκονται οι διαδικασίες για την πορεοδοτική άδεια, πότε περιμένετε να την πάρετε και τι απομένει πλέον για να αρχίσουν τα έργα. Πορεοδοτική άδεια περιμένουμε στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες και μετά θα είμαστε να ξεκινήσουμε, νομίζω, προσφορές τον Νιόπρι και ελπίζω να ξεκινήσουμε το Δεκέμβρη. Να μας πείτε κάτι για τη χωρητικότητα, γιατί πολλά λέγονται 6.000, 7.000, 8.000. Σε τελική φάση η χωρητικότητα θα είναι 8.200. Όμως εμείς θα προχωρήσουμε με φάσεις, διότι από ό,τι αντιλαμβάνεστε το κράτος δεν μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά σε αυτό το στάδιο. Έτσι θα ξεκινήσουμε με δικούς μας πόρους και προγραμματίζουμε να φτιάξουμε το γήπεδο σε φάσεις. Η πρώτη φάση θα το καταστήσει λειτουργήσιμο. Υπολογίζουμε να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια η πρώτη φάση. Και τώρα μιλούμε μόνο για την πρώτη φάση. Η πρώτη φάση είναι περίπου χωρητικότητα 4 με 4.500. Αναλόγως του κόστου που θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε. Πότε μπαίνει η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο? Όσο πιο σύντομα γίνεται. Σε ζώο 15-16 μπορεί να μπει. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Προσπαθήσουμε. Τα χρήματα, πρόεδρε. Νομίζω ότι πέντε λεπτομέρειες που χρειάζεται προλαβαίνω πριν να ολοκληρώσει την ερώτηση. Για να μιλούμε για το γήπεδο, επειδή είμαστε σοβαροί, υπάρχει ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων. Δεν υπάρχουν όλα τα χρήματα, αλλά υπάρχει ένα ποσό για να μπορούμε να μιλούμε με ασφάλεια ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το γήπεδο. Το ποσό είναι άνω του 50%. Ναι. Είναι άνω του 50%. Περιμένετε κάποιες χορηγίες από εξωτερικό ή έχετε ήδη κάνει κάποιες συμφωνίες? Νομίζω απαντώντας στις ερωτήσεις αυτή τη στιγμή δεν θα βοηθήσει την ΑΕΚ. Νομίζω ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ότι το γήπεδο, αν είμαστε καλά, θα γίνει. Και είναι θέμα χρόνου, προχωρούμε, θα ζητήσουμε την βοήθεια από τον κόσμο οπωσδήποτε. Υπάρχει ένα πλάνο εξέβρεσης των λεφτών που μας απομείνουν, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, προκυρήσονται οι προσφορές κατασκευής στο κατασκευαστικό έργο των Νοέμβριων και τα έργα ξεκινούν Δεκέμβριο. Θα προσπαθήσουμε. Κατευχήν. Καθυστερήσαμε λίγο με την πολεοδομική άδεια. Εντάξει, καθυστερήσαμε σχετικό. Μην ξεχνάτε ότι η υπόθεση με το γήπεδο ξεκίνησε τον Ιούνιο. Είμαστε τώρα 4 μήνες. Έχουμε κάνει πολύ δουλειά. Ενταγωνιστικά, πρόεδρε, είστε ευχαριστημένος από την πορεία και την εικόνα της ομάδας μέχρι σήμερα? Ή μπορούσε και καλύτερα? Μπορούσε και καλύτερα, σίγουρα. Πάντα μπορούμε και καλύτερα. Αλλά πρέπει να μην ξεχνούμε τι στόχους βάλαμε, από πού ξεκινήσαμε. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, δηλαδή να μην έχουμε ψευδεσύνηση. Η χρονιά είναι δύσκολη, η ομάδα δεν είμαι ο ειδικός σε αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχουν προοπτικές.